Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Καλή χρονιά στα παιδιά. Δύσκολη χρονιά, αλλά όχι δυσκολότερη από πέρυσι. Όταν τα μαθήματα γίνονται διαζώσεις, όσο δύσκολα και να είναι, βρίσκουμε άκρες. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι με όλα τα πρωτόκολλα. Είναι ένα σχολείο ασφαλές. Όπως και πέρυσι, παρότι την πανδημία και την τηλεκπαίδευση ήμασταν πάνω από τα παιδιά και το, φαίνεται και το ποσοστό στις πανελλήνιες εξετάσεις. Άλλωστε, από τα 82 παιδιά είχαμε 60 εισαγωγές σε πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι και να είναι, και το παιδί και ο δάσκαλος πρέπει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Έχουμε αντιμετωπίσει ό,τι χρειάζεται, είμαστε έτοιμοι. Όλο το καλοκαίρι φτιάξαμε κάποια έργα, το γήπεδο στο, εδώ, το αμφιθέατρο, τις τάξεις, απολυμάναμε, βάψαμε, οτιδήποτε χρειαζότανε. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά, διότι η διαζώση στη διδασκαλία δεν αναπληρώνεται με τίποτα άλλο. Ό,τι χρειάζεται, είμαστε πάνω στα παιδιά, θα τα ενημερώσουμε. Οι γονείς ενημερώνονται με mail και τους έχουμε αρρωγούς και σε ζημιές που γίνονται, γιατί είμαστε ένα κεντρικό σχολείο και έχουμε πολλές ζημιές. Ευχαριστούμε το Δήμο, ο οποίος μας συνδράμει μονίμως, διότι ένα κεντρικό σχολείο με τόσες ζημιές χρειάζεται συνεχόμενη συντήρηση. Και ευχαριστούμε και τους γονείς. Γιατί και οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν. Δύσκολη χρονιά, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα στα δύσκολα. Τα παιδιά είναι συνεννοήσιμα, οι συνάδελφοι είναι θαυμάσιοι. Θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να βγει και προς τα έξω. Να σταματήσει η τρομολογνία. Να σταματήσουμε αυτό τον τρόμο, διότι τα παιδιά, η γενιά αυτών των παιδιών θα ζήσει με μικρόβια. Σήμερα έχουμε αυτό, αύριο έχουμε κάτι άλλο και μεθαύριο έχουμε κάτι άλλο. Και παρακαλώ τους γονείς να ακούν τους επιστήμονες. Ούτε καν εμένα. Γιατί δεν έχω γνώσεις επιστημονικές σε τέτοια θέματα. Να ακούνε τους επιστήμονες, τους γιατρούς. Τους παρακαλώ απολύτως. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ μέσης των Κύριων επιποθήσας ψυχής, τα ρέοντα έφυγες και επί πόνο ζωή την σάρκα εξέτηξας. Έσπευσας ιεράρχα βιωτών Ιωάννη, φίλος Χριστού γενέστε δια ίκτων πενήτων, διό και νέος ελεήμων εκλήθης μακάριε. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώριστον πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλι των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πρόσχομεν. Πράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος.
σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Προσκομέν. Αδελφοί, τη σοφός και επιστήμονεν ημίν διξάτω εκ της καλής αναστροφής. Τα έργα αυτού εμπραήτη της σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ρηθείαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Που και στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγιος, ψυχική δαιμονιώδης. Όπου γαρζήλος και ρηθεία εκεί ακαταστασία και πανφαύλο πράγμα. Είδε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρετε, της ποιούς εν ειρήνην. Ειρήνηση το αναγκυλώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα και ότε έγινε το ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελείωσάντων τα ημέρας, εν το υποστρέφθην αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς ο Πες εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτρη αυτού, νομίσαντες δε αυτόν, εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρα σοδών, και ανεζήτουν αυτόν, εν τη συγγενέση, και εν της γροστής και μη ευρώντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτών και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και περωτώντα αυτούς και εξίστατο δε πάντες οι ακόντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε τέκνον τι επίσης ημινούτος ιδού ο πατήρ σου καγό δινόμενη εζητούμεν σε και είπε προς αυτούς τι ότι εζητείτε με ουκίδητε ότι εν της του πατρός μου διήνεμε και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλης εν αυτής και κατέβη με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής και η μήτηρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Υπέρ των εν τη σχολή ταύτη διδασκόντων και διδασκομένων των γονέων και δαιμόνων αυτών των ευεργετών δωρητών εφόρων και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοση της σχολής του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεηθώμεν.
ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει, σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και σε αιώνες των αιώνων. Του Κυρίου δε ήθομεν, ο Θεός ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ, επί Μωυσέως το λαό, εις γλυκή με τα ποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα, Αγιά σας, η αχράντου σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα, Αγία σου, το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίσου του Αγίου σου Πνεύματος, και επίσον αυτό γενέστε, πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατίστε και ορατού αλεξιτήριον, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλά ημών το Κύριο κλείνομεν, κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημώνο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος ημένος Διος πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια του μεταλήψεως κερδισμού και γενέστου ημίν Κύριε εις υγεία συχίστε και σώματος. Συγκαριογιασμός των ψυχών του σωμάτων ημών και συνειδόξαν και ευχαριστίαν και ο συναπέμπομεν το βασίν του Ανάρχος Πατρί, Παναγίο και Αγαθό και Ζωοποιός Πνεύματι, νυν και αήξονας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένων και τόσων φυλάτων. Αξίωση μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άχραντε. Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο τον Σολομώντα σοφίαν διδάξας, και δια της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος, του αλλοιείς κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, σύ Κύριο υπόν, εκ σκότους φως λάμψε, λάμψωνε τες καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της αληθείας και το φως σου το αιίδιον, δώσ' αυτής Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδέν αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντί έργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένους δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας σου Μητρός, το ειδόξον και πανεφήμων Αποστόλων, το ειδόξων ιεραχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, του Αγίου Πατρός ημών Κοσμά και πάντων των Αγίων. Έλα.
Κατάστα. Μπράβο. Κρατώ. Μήνυμα επί την άρξη του νέου σχολικού έτους προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων των Μητροπολιτικών Περιφερειών Θεβών, Νομαδίας και Αυλίκη. Αγαπημένα μου παιδιά, παρά τα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, αρχίζει και πάλι μια νέα σχολική χρονιά. Ένα συναρπαστικό ταξίδι για την κατάκτηση της γνώσης και της αρετής. Έχουμε ανάγκη, παιδιά μου, τη μόρφωση και την πνευματική καλλιέργεια, ώστε να αποβαίνει ουσιαστικά σε διαμόρφωση ωραίων χαρακτήρων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μία παιδεία προσανατολισμένη στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Έχουμε ανάγκη ένα σχολείο το οποίο θα μας διδάσκει τη φιλανθρωπία, το σεβασμό σε κάθε αδύναμο και πάσχοντα συνάνθρωπο, την ελευθερία που συνδεάζεται με υπευθυνότητα, τον υγιή και αφανάτιστο πατριωτισμό. Να θυμάστε ότι σκοπός της παιδείας είναι να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες με σφαιρική γνώση, χρήσιμες για την κοινωνία, την πατρίδα και την ανθρωπότητα γενικότερα. Σε τούτο το χώμα, αγαπημένα μου παιδιά, ας μην ξεχνούμε ότι έχει ριζώσει μία στέρνα κρυφή ζεστή και που θησαυρίζει, όπως γράφει ο ποιητής Σεφέρης. Και η στέρνα αυτή δεν είναι άλλη από την ελληνοορθόδοξο παράδοσή μας, που αν φωτιστούμε όλοι από τα νάματά της, το μέλλον θα είναι καλύτερο. Αυτή την ώρα λοιπόν, ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, εύχομαι εγκάρδια σε όλους, πρωτήτως εσάς αγαπημένα μου παιδιά, αλλά και στους γονείς σας που μοχθούν και αγωνιούν για το μέλλον σας, στους σεβαστούς δασκάλους και καθηγητές σας που είναι συνοδοιπόροι στην ευγενή σας προσπάθεια, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους, να σας χαρίζει υγεία, αντοχή, φωτισμό και πρόοδο. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά, καλή δύναμη και συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων σας. Ο Θεός μαζί σας, με πολύ αγάπη ο Μητροπολίτης σας, ο Θεβών και Λεβαδίας Γεώργιος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή αρχή! Με υγεία, παιδιά.